Πάμε να συναντήσουμε τον Χριστόφορο Λιβαδιώτη, τον προπονητή του Κεραυνού. Κύριε Λιβαδιώτη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, Πανίκρος. Κύριε Λιβαδιώτη, πριν από λίγο είχαμε τον κύριο Φραγκιά στο Skype μαζί μας και μας είπε ότι είσαστε η πιο φορμαρισμένη ομάδα του πρωταθλήματος, ότι είσαστε η ομάδα με το βαθύτερο ρόστερ και σαφώς η πιο οργανωμένη από τις υπόλοιπες. Είναι mind games ή όντως ο Κεραυνός είναι το φαβορί απέναντι στον ΑΠΟΕΛ? Εντάξει, ο Κόζο Φραγκιάς, ξέρουμε όλοι, είναι ένας πολύ, πολύ εμπειρός προπονητής. Θεωρώ ότι δεν είναι θέμα mind game. Έχει δουλέψει και στον Κεραυνό χρόνια, ξέρει πώς, ναι, είναι, πώς είναι εδώ η κατάσταση. Εντάξει, εμείς θα το πάρουμε σίγουρα από τη θετική πλευρά. Είναι ένας ειλικρινής άνθρωπος. Χαιρόμαστε που αναγνωρίζει ότι η ομάδα παίζει καλό μπάσκετ αυτή την περίοδο, που είναι κάτι σημαντικό. Αλλά όπως όλοι ξέρουμε, εντάξει, το κύπελλο είναι ένα παιχνίδι, όλα είναι διαφορετικά. Mm-hmm. Δύσκολη επικράτηση επί της ΕΘΑ. Ναι, ήταν δύσκολη επικράτηση. Νομίζω ότι ο θεσμός του κυπέλου το μαρτυρούν και τα άλλα παιχνίδια. Δεν περιμέναμε εύκολη επικράτηση. Είναι ένα παιχνίδι, ξέρουν όλοι οι αθλητές ότι μια καλή βραδιά αρκεί για να βρεθούν στον ημιτελικό, στον τελικό, δύο καλά παιχνίδια για να πάρουν ένα τίτλο. Οπότε η προσέγγιση είναι πολύ διαφορετική. Και το είδαμε και στο παιχνίδι της ΑΕ και στο παιχνίδι της Ομόνιας με την ΑΕΚ, συγγνώμη, και στο παιχνίδι του Παραλίμνου με τον Απόλλωνα. Οπότε η ΕΘΑ είναι μια παραδοσιακά καλή ομάδα, ειδικά στο θεσμό του κυπέλλου πάντοτε έχει αυτόν τον στόχο, οπότε θεωρώ ότι ήταν αναμενόμενο. Coach, πόσο σας έχει λείψει ο Σάιμον Μιχαήλ? Πάρα πολύ μας έχει λείψει ο Σάιμον και εμέναν ειδικότερα, που είναι ένας παίχτης ο οποίος, εκτός του ότι μπορεί να δώσει πολύ όθηση στο αμυντικό κομμάτι, ειδικά πάνω στην μπάλα, που είναι πολύ σημαντικό για την δική μας άμυνα, είναι και ένα παιδί που ξέρει ακριβώς τι θέλω μέσα στο γήπεδο και μπορεί να κατευθύνει και επιθετικά. Εντάξει, ήταν σε πολύ καλή κατάσταση όταν έγινε αυτό. Αλλά είμαστε μια ομάδα που, σωστά είπε ο Κόζο Φραγκιάς, έχουμε βάθος, έχουμε παιδιά να μπουν να καλύψουν τις απουσίες και θέλουμε να επικεντρωθούμε σε αυτούς που θα παίξουν περισσότερο παρά στο Σάιμον που δυστυχώς θα άλλοι. Ναι. Coach, τι παιχνίδι περιμένετε με το ΑΠΟΕΛ, δυνατό, με άμυνες, επειδή είδαμε προχθές το ΑΠΟΕΛ 124-91 παιχνίδι και ένα σκορ πραγματικά εξωπραγματικό λίγο για την Κύπρο και οι δύο ομάδες να έχουν φτάσει τόσο ψηλά. Εσείς από την άλλη 67-78, δύο διαφορετικές φιλοσοφίες. Ναι, εντάξει, το ΑΠΟΕΛ είναι μια ομάδα που στο επιθετικό κομμάτι έχει πολύ μεγάλο ταλέντο. Υπάρχουν 5-6 παίχτες που στην καλή τους μέρα μπορεί να σου σκοράρουν από 20-25 πόντους ανά πάσα στιγμή. Είναι όλοι παιδιά τα οποία έχουν έφεση στο σκοράρισμα, και οι Αμερικανοί και ο Ηλιάδης και ο Κούνας κατά πρώτο λόγο όσον αφορά το σκοράρισμα. Οπότε σίγουρα ήταν κάπως υπερβολικό το παιχνίδι με τον ΑΠΟΠ και θεωρώ ότι τα παιχνίδια δεν θα είναι σε αυτό το μοτίβο. Όμως είναι μια ομάδα που αν τη ζωή σκόρο μπορεί πραγματικά να φτάσει το σκορ ψηλά. Θεωρώ ότι τέτοιου είδους παιχνίδια που είναι ένα παιχνίδι να πας τελικό ή να πάρεις τίτλο θα κριθεί περισσότερο στην άμυνα. Δεν πιστεύω τα σκορ να πάνε πάρα πολύ ψηλά. Οπότε είναι και θέμα βραδιάς που θα βρεθούν οι παίχτες τη συγκεκριμένη βραδιά και η αμυντική προσέγγιση που θα έχει κάθε ομάδα ξεχωριστά. Κύριος Φραγκιάς, πάντως, coach, έχει κατάσκοπο σπίτι σας. Αυτό μου είπε. Κατάσκοπο. Μαθαίνει ό,τι γίνεται. Σπίτι σας. Εντάξει, με ρώτησες προηγουμένως για mind games. Τώρα ξεκινάνε τα πραγματικά mind games, αν τα προηγούμενα δεν είναι. Πάντως, ο μικρός μου είπε ότι ό,τι κάνετε το βράδυ, ο κύριος Φραγκιάς εννοώ, είπε ότι ό,τι κάνετε το βράδυ, ό,τι συστήματα βγάζετε, ο μικρός τα αφομοιώνει και τα στέλνει κατευθείαν στον κύριο Φραγκιά. Εντάξει, τώρα που θα πω σπίτι, θα μιλήσω με τον μικρό να δω τι γίνεται.
Αλλά νομίζω ο μεγάλος μπορεί, γιατί ο Α, ο μικρός... μεγάλος, συγγνώμη, εντάξει, Ναι, δεν ο αναλάβω μεγάλος, εγώ. γιατί ο μικρός είναι τόσο άρρωστος με την ομάδα που νομίζω ότι θα ορμήξει στον μεγάλο. Οκ, okay. Τότε μπορεί να καταλάβω εγώ, ο μεγάλος μπορεί να είναι ο κατάσκοπος στο σπίτι σας. Κύριε... Εντάξει, πέρα της πλάκας, αφού μου δίνεις και την πάσα, Ναι. επειδή έχουμε και μια σχέση μαζί με τον coach, αναπτύξαμε μια σχέση, πάνω απ' όλα είναι παιχνίδι. Πάνω απ' όλα μπορεί να παίζονται τίτλοι. Εμείς είμαστε ευτυχείς που μπορούμε να δουλεύουμε το επάγγελμά μας μέσα στο γήπεδο και εμείς και οι καλαθοσφαιριστές. Κάποιος θα κερδίσει, κάποιος θα χάσει. Τέσσερις ομάδες είναι εκεί. Ένας θα πάρει τον τίτλο. Σίγουρα η ζωή δεν τελειώνει εδώ πέρα. Υπάρχει επόμενη μέρα. Ο καθένας θα κάνει το καλύτερο που μπορεί για την ομάδα του μέσα στο γήπεδο. Ο καλύτερος να κερδίσει εννοείται και το παιχνίδι αλλά και τον τίτλο παραπέρα. Και νομίζω ότι με αυτό το πνεύμα, ειδικά στις μέρες που περνούμε και τις δυσκολίες που βλέπουμε να Σωστά. αντιμετωπίσει ο κόσμος, να κρατήσουμε ένα τέτοιο πνεύμα νομίζω είναι πολύ σημαντικό. Έχετε απόλυτο δίκιο. Κύριε Λιβαδιώτη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό σας βράδυ. Καλή επιτυχία και στη δική σας ομάδα. Και εγώ σας ευχαριστώ ευχαριστώ πολύ. Να πολύ. είστε καλά.